Στο δρόμο για το σπίτι της μετά την εργασία της σε εστιατόριο έμελε να χάσει τη ζωή της η 62χρονη Μάρτα Τόφη από την Ουγγαρία. Το όχημα 35χρονου επίσης αλλοδαπού με συνεπιβάτηδα φίλη του εμβόλησε το όχημα της 62χρονης μετατρέποντάς το σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Η ατυχή γυναίκα επιχείρησε να στρίψει δεξιά στη συμβολή φώτων τροχέας της Βασιλέως Γεωργίου στη Γερμασογιά. Δυστυχώς σήμερα είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συνέβη και λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κύρια οδική αρτηρία της πόλης μας. Συγκεκριμένα όχημα που οδηγεί το στην κύρια οδική αυτήν αρτηρία εισήρθε σε συμβολή η οποία ελέγχεται από φώτα τροχέας και συγκρούστηκε βία με άλλον όχημα που εισέρχεται από δεύτερη πάροδο μέσα στη συμβολή. Από τη σύγκρουση, η 62χρονη εγκλωβίστηκε στα συντρίμια του οχήματός της. Μελή της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάφεραν να την βγάλουν και ασθενοφόρο που κλήθηκε στη σκηνή. Τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το κυριότερο θέμα της διερεύνησης μας, αν θέλετε, να εξακριβωθεί η ταχύτητα που οδηγούσε ο οδηγός αυτός, που φαίνεται ότι ήταν και η κύρια αιτία που προκάλεσε το θάνατο του θύματος, αφού το πρώτο όχημα πραγματικά εμβόλησε το δεύτερο στις θύρες του οδηγού και του επιβάτη πίσω. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά για 27χρονη συνοδηγός. Στον 35χρονο οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με τελική ένδειξη 47 μίλιγκραμ και συνελήφθη. Αφού παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου, τέθηκε υποκράτηση για περίοδο 6 ημερών.